Όχι, είναι καλό. Είναι λίγο αυθόρμητο. Τόπος και μαζεύονται οι ασεβείς άνθρωποι.
ούτε βάδισε στο δρόμο όπου ειστάθηκε στο δρόμο που βρίσκονται οι αμαρτωλοί και δεν κάθισε ακόμη εκεί που είναι η μόνιμη θέση εκείνων που ονομάζονται λοιμοί. Λοιμοί, θα εξηγήσουμε. Ευτυχισμένος λοιπόν είναι ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, που δεν πορεύθηκε στον τόπο των ασεβών. Δεν στάθηκε στον δρόμο των αμαρτωλών και δεν κάθισε εκεί που είναι η μόνιμη έδρα των ανθρώπων που ονομάζονται λοιμοί. Αυτός που δεν έκανε όλα αυτά ονομάζεται μακάριος. Πρέπει να σημειώσουμε τούτο το πράγμα, ότι το όνομα μακάριος ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Θεό. Αυτός είναι μακάριος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, μακάριος και μόνος δυνάστης είναι ο Θεός. Μακάριος, τρεις ευτυχισμένος σε γλώσσα ανθρώπινη και μόνος Κύριος είναι ο Θεός. Αλλά όμως το όνομα αυτό, μακάριος, το έχει χαρίσει και σε εμάς ο ανθρώπους. Και εμάς μας ονομάζει μακάριος, μακαρίους όλους. Άλλωστε, ο ίδιος ο προφήτης λέει σε άλλο ψαλμό, «Ημείς εστέ, σεις είσαστε, οι υψίστου πάντες, είσαστε παιδιά του υψίστου όλοι». Και αφού είμαστε παιδιά του μακάριου Θεού, και εμείς συμμετέχουμε σε αυτή τη μακαριότητα του Θεού. Όμως, ευτυχισμένος μας, αυτή η λέξη, μακάριος... Θα ερμηνεύσω αυτής αμέσως. Μακάριος λοιπόν είναι καταρχάς εκείνος που δεν θύρεται, εκείνος που δεν πεθαίνει, είναι ο αθάνατος. Αυτός είναι ο μακάριος. Και ο μόνος που είναι πηγή της ζωής και δεν θύρεται ποτέ και είναι αθάνατος, είναι ο Θεός. Άρα στην ουσία, ουσιαστικά, αθάνατος είναι ο Θεός, ο Πατέρας μας, ο οποίος από τη δική του μακαριότητα χαρίζει και σε εμάς και μας κάνει κατά χάριν αθάνατος. Κατά χάριν αθάνατος. Όσοι παίρνουμε μέρος στη δική του δόξα, γινόμαστε χαριστικά με το Άγιο Πνεύμα, με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, αθάνατοι. Αθάνατος όμως, φυσικά αθάνατος. Φυσικά αθάνατος. Όχι κατά χάριν όπως είμαστε εμείς. Είναι και ο Υιός του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που και αυτός είναι Θεός αθάνατος. Μπορούμε εδώ να συλλογιστούμε όλοι μας τούτο το πράγμα. Πόση τιμή δίνει στον άνθρωπο με το να τον ονομάζει τον άνθρωπο όχι απλώς ονομαστικά μακάριο, αλλά να τον κάνει μακάριο. Γιατί γι' αυτό μας έπλασε, για να μας χαρίσει από τη δόξα του και από τη δική του μακαριότητα. Γι' αυτό λέει, «Σεις είστε μακάριοι, γιατί εγώ σας γέννησα δια του Αγίου Πνεύματος». Το ψαλτήρι γράφτηκε 1080 χρόνια π.Χ. Χριστού. Τότε έζησε ο Δαβίδ, 1080 χρόνια. Και το μνημονεύει, «Εγώ είπα ότι
υψίστου πάντες εστέ, ότι εσείς είστε παιδιά του υψίστου Θεού. Και άπαξ ο Θεός είπε κάτι, αυτό και είναι. Δεν είναι ανθρώπινο ώστε να αλλάζει όπως αλλάζουν τα ανθρώπινα και είναι μεταλλικά. Άρα και εμείς αφού είμαστε μακάριοι, με τη χάρη του Θεού πορευόμαστε για να γίνουμε αθάνατοι. Αλλά πώς γίνεται κανείς αθάνατος? Αθάνατος πώς γίνεται? Γίνεται εφόσον δεν πορεύεται, το λέει, το διάβασα προηγουμένως, δεν πορεύεται, δεν βαδίζει εκεί που στέκουν οι ασεβείς. Ποιοι είναι οι ασεβείς? Αυτοί που αρνούνται το Θεό. Η ασέβεια είναι αμαρτία κατευθείαν ενάντια στο Θεό. Και όσοι αρνούνται το Θεό, αυτοί χαρακτηρίζονται ασεβείς. Ή όσοι πιστεύουν σε είδωλα είναι ασεβείς. Αυτοί δεν είναι μακάρι. Αυτοί είναι άνθρωποι που βαδίζουν από την παρούσα ζωή μέσα στο σκοτάδι του θανάτου. Όσοι λοιπόν δεν ανήκουν στην κατηγορία των ασεβών, ένα, και δεύτερο, όσοι δεν βαδίζουν το δρόμο των αμαρτωλών. Εδώ έχει διαφορά το αμαρτωλός από το ασεβής. Αμαρτωλοί είναι και βαπτισμένοι χριστιανοί. Αλλά είναι δύο κατηγορίες εδώ, στο αμαρτωλοί. Είμαστε και εμείς εδώ μέσα. Αλλά προσοχή, υπάρχουν αμαρτωλοί ανακαλόητοι και αμαρτωλοί που ζουν μέσα στη μετάνοια. Και για όλη τη ζωή τους ζητάνε το έλεος του Θεού. Δεν μιλάμε για αυτούς που ζητάνε το έλεος του Θεού, αλλά για τους μακρινούς εκείνους που είναι αμαρτωλοί και αδιάφοροι. Και είναι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, πολύ μεγάλο ποσοστό αδιάφορων χριστιανών, αμαρτωλών, αμετανόητων. Και λέει, πρόσεχε, και τη δεύτερη κατηγορία, να απέχεις και από εκείνους τους αδιάφορους αμαρτωλούς. Να μην έχεις με εκείνους τους ανθρώπους συναναστροφές, όπως δεν πρέπει να έχεις και με τους άθεους και με τους ιδωλάτρες ασεβείς ανθρώπους. Διότι θα σε παρασύρουν. Και τρίτον, να μην στέκεσαι εκεί που στέκονται. Αυτή τη τρίτη κατηγορία που σε ονομάζει λοιμούς με όκρο ιώτα. Λοιμός είναι αρρώστα. Αθεράτα. Λοιμός λέει. Λοιμώδης πατήτηδα λέει. Η οποία δεν γίνεται καλά. Και οι άνθρωποι αυτοί που δεν αλλάζουν με τίποτα, που είναι βουτυγμένοι μες στον φούρκο της αμαρτίας και μεταδίδουν τις απίλακες στους άλλους, και λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι πανουκιασμένοι. Είναι πανουκιασμένοι από πανούκλα. Και η πανούκλα είναι θανατηφόρα. Έτσι και αυτοί, αυτού του είδους οι αμαρτωλοί, οι λοιμοί, μεταδίδουν λέει την πανούκλα τους και τους άλλους. Λοιπόν, μακριά λέει και από αυτούς. Και από τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς αμετανόητους και από τους λοιμούς. Όποιος απέχει από εκείνα, μακάριος ανή. Είναι ευτυχισμένος άνθρωπος. Αυτός είναι ο ευτυχισμένος ο άνθρωπος που απέχει από τις συναστροφές εκείνων των ανθρώπων που ονομάζονται ασεβείς, αμαρτωλοί, λοιμοί. Λοιμή με όμικρο γιώτα είναι, είπες... Οι αρρώστιες, οι αγιάτρευτες. Και οι λοιμοί με με γιώτα είναι η πείνα. Οι πείνες. Λοιπόν, αλλά οι πατέρες Εκκλησίας μιλάνε, λέει, όσου με πορεύει εν βουλή ασεβών,
Εκείνος λέει που δεν πορεύεται εκεί που συνεδριάζουν οι ασεβείς άνθρωποι, που έχουν συνέδριο, που συζητάνε και σχεδιάζουν μια ρώτηση αμαρτωλά σχέδια. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που δεν πορεύεται σε αυτό το χώρο που συνεδριάζουν εκείνοι οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Και αφού δεν βαδίζουν εκεί τον δρόμο, πορεύονται στον άλλο δρόμο που είπε ο Κύριος, εγώ ημί η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αφού δεν πας στον δρόμο των αμαρτωλών, πορεύεσαι στον δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το δρόμο της αθανασίας. Μόνο συμβαδίζει τον δρόμο εκείνο είναι μακάρι από αυτή τη ζωή, γιατί στο μακάριο δρόμο που χάραξε ο Κύριος και που είναι αθάνατος, αθάνατοι γίνονται. Δεν υπάρχει θάνατος για εκείνους που ζουν στη ζωή αυτή τους ανθρώπους, μα που πορεύονται τον δρόμο του Κυρίου. Δεν φτάνει όμως να βαδίζει ο άνθρωπος, να απέχει ο άνθρωπος ή να βαδίζει, να απέχει από αυτές τις τρεις κατηγορίες ανθρώπων, γιατί λέει πάλι ο Δαβίδ κάπου αλλού, έκλεινον από κακού, δηλαδή φύγε μακριά από το κακό. Καλό είναι αυτό, αλλά συμπληρώνει και ποιήσω τον αγαθό και κάνε το καλό. Δεν φτάνει μόνο να λέμε δεν έκανα, δεν σκότωσα, δεν φόρεψα, δεν έκρυψα, δεν δίκησα, δεν σκοφάτησα, αλλά να έχουμε και τη θετική έκφραση του καλού, να κάνουμε το καλό. Διαφορετικά είμαστε με ένα ποδάρι, το άλλο ποδάρι λέει κάνε και αυτό. Ποιο να κάνουμε δηλαδή, το λέει στον επόμενο στίχο. Α, απέχεις από εκείνες τις κατηγορίες των ανθρώπων που χαρακτηρίζονται αμαρτωλοί, ασεβείς, λιμοί, κάνεις πάρα πολύ καλά. Αλλά έλα να σου πω εγώ τι θα κάνεις, λέει ο Δαβίδ. Εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού. Και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Εκείνος που βρίσκεται μελετώντας τον νόμο του Κυρίου μέρα και νύχτα, αυτό λέει, μελετήσει ημέρας και νυχτός τον νόμο του Κυρίου. Εκείνος αγαπά τον Κύριο. Εκείνος με τη χάρη του είναι ο αθάνατος. Κύριε, λέει ο Δαβίδ, ο νόμος σου μελέτη μου έστει. Τον μελετάω, Κύριε, τον έχω καρφωμένο στο μυαλό μου και την ημέρα που περπατάω και τη νύχτα μου που κοιμάμαι. Δεν μου φεύγει από τον λογισμό μου. Ο Θεός στο Μωυσή τον προφήτη είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Του έδωσε τις εντολές, όχι τις 10, δεν έδωσε 10 ο Θεός. Πολλές εντολές έδωσε στον Μωυσή. Και του είπε τα εξής. Και έστε τα ρήματα ταύτα και αυτά που σου έχω δώσει εγώ τα λόγια μου, τις εντολές μου δηλαδή. Α, εγώ εντέλω μέση σήμερα, τις οποίες εγώ σου δίνω σήμερα εν την καρδία σου και εν την ψυχή σου, θα τα βάλεις στην καρδιά σου, θα τα βάλεις και στην ψυχή σου μέσα, εν την καρδία σου και εν την ψυχή σου, και συνεχίζει και προσβιβάσεις αυτά εις τους ιούς σου. Αυτά θα τα μεταφέρεις που θα τα γράψεις στην καρδιά σου και στην ψυχή σου στα παιδιά σου, στο λαό του Ισραήλ, και λαλήσεις αυτής
και θα τα φωνάξεις με το στόμα σου δυνατά να τα ακούσουν τα λόγια που σου δίνω εγώ στο όρο Σινά. Και προσθέτει, θα τα πεις καθήμενος ενίκο όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, εν οδό πορευόμενος όταν βαδίζεις στον δρόμο και κοιτάζομενος με μικρογιώτα και όταν κοιμάσαι και όταν σηκώνεσαι και θα γράψεις αυτά η σημείων χειρός στο χέρι σου να τα βλέπεις μπροστά σου την ώρα και έστε ασάλευτον προοφθαλμός και θα είναι αυτά αμετακίνητα μπροστά στα μάτια σου. Του έδωσε λοιπόν τον νόμο και του είπε στο σπίτι σου, στο δρόμο σου, στον ύπνο σου, στο ξυπνημά σου, στη δουλειά σου θα μελετάς τον νόμο μου. Και κοιταζόμενος και κοιμόμενος και διαλυστόμενος. Η σημασία αυτό το πράγμα. Το μυαλό που μελετάει τον νόμο του Κυρίου δεν τα αφήνει ο Κύριος από του να το σκέπτεται και ημέρα και νύχτα. Και αυτό λέει ο Δαβίδ. Εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού. Αυτού που αγαπάει το Θεό, όποιος και αν είναι, το θέλημά του, του ανθρώπου εκείνου, εν τον νόμο Κυρίου, στον νόμο του Κυρίου βρίσκεται μέρα και νύχτα. Προτροπή σε όλους μας λέγει, μελετάτε τον νόμο του Κυρίου. Το φώναξε ο Κύριος. Μελετάτε τα Γραφάς. Όταν λέει μελετάτε, δεν λέει μια ώρα, την άλλη ώρα παρατσέτωνε, κάνε. Μπορείς και να εργάζεσαι και να μιλάς με τον Κύριο στο θέλημα το πάνω. Γι' αυτό λέει, του είπε, γράφτα αυτά στο χέρι σου και κράτησέ τα για να τα έχεις ανά πάσα στιγμή προοφθαλμό σου, είπε στον Δαβίδ. Λοιπόν, αυτός που ενεργεί μελετώντας συνεχώς το θέλημα του Θεού, που κολλάει πάνω στο θέλημα του Θεού, αυτός έχει το Θεό και πάντα συνεργεί εις αγαθό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα δηλαδή συνεργεί με τη βοήθεια του Θεού, κάνει το καλό. Πάντα βρίσκεται πάνω στο αγαθό, το οποίο αγαθό είναι ο ίδιος ο Θεός. Αφού μελετάς τον νόμο του Θεού, αφού μελετάς τον νόμο του Θεού, είναι δυνατόν να μην είναι αυτό το αγαθό. Τότε ποιο είναι το αγαθό, αν δεν είναι ο Θεός. Ξαναλέγω για να έχουμε τη συνέχεια, Αυτός που είναι μακάριος, σύμφωνα με τον Δαβίδ, απέχει από τα κακά που διαπράττονται από συγκεκριμένα πρόσωπα και αποφεύγει και τα πρόσωπα αυτά. Είναι το αρνητικό μέρος. Αντίθετα, κάνει και το καλό. Δηλαδή, μελετάει, κολλάει το θέλημά του ο άνθρωπος αυτός μέρα και νύχτα πάνω στον λόγο του Θεού. Πάνω στον λόγο του Θεού. Και προσθέτει ο Δαβίδ, ουχούτος η ασεβής, ουχούτος. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με εκείνους που είναι ασεβείς, με εκείνους που στρέφονται ενάντια στο θέλημα του Θεού, με εκείνους που λαστιμούν τον Θεό, με εκείνους που αγνοούν τον Θεό, με εκείνους που λατρεύουν οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Θεό. Δεν συμβαίνει το ίδιο και το φωνάζει δύο φορές, ουχούτος, ουχούτος, όχι έτσι, όχι έτσι όπως κάνουν οι δίκαιοι άνθρωποι ενάρετοι, δεν κάνει και ο ασεβείς. Και φέρνει μια ωραία εικόνα, μια πολύ ωραία εικόνα. Εμείς κάπως οι μεγαλύτεροι έχουμε ζήσει την εικόνα αυτή. Τότε που αλωνίζαμε στο αλώνι με τα ζώα οι γονείς μας, πέρανε στο τέλος με το φτιάρι και πετάγανε στον αέρα το άχυρο το πάρο αέρας και επίσης το στάρι κάτω. Έτσι μοιάζουν, λέει, οι ασεβείς. Σαν το άχυρο που το παίρνει ο αέρας
και το πάει όπου να είναι. Αντίθετα, αυτοί που είναι ευσεβείς και με ρωτούν μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού, είναι στέρεοι, είναι μετακίνητοι, είναι ακόλουθοι. Και λέγει λοιπόν ακόμη ότι έτσι, σαν το άχυρο, ήσαν όσοι αρνήθηκαν Εβραίοι τον Χριστό. Πέρασε ο Τίτο Αυτοκράτορας από τη Ρώμη και τους σκόρπισε όπως το άχυρο ο άνεμος. Ο Τίτο τους σκόρπισε στα πέρα δεσηκουμένους Εβραίους. Σε όλα τα μέρη της γης. Μετά τη σταύρωση του Κυρίου μας 40 χρόνια. 70. 40 χρόνια τους έκανε σαν το άχυρο που παίρνει ο άνεμος. Αλλά και οι ιεροί Απόστολοι με το κήρυγμά τους σκόρπισαν τα είδωλα, την θρησκεία των ειδώλων, με τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Και λέει, όσο ωραίοι οι πόδες οι ευαγγελιζόμενοι το Λόγο του Κυρίου. Πόσο ωραία είναι τα πόδια, λέει, που περπατάνε για να κηρύξουν το Λόγο του Κυρίου. Έτσι και οι Απόστολοι κήρυξαν και σαν τα άχυρα γκρέμισαν τα είδωλα της εποχής εκείνης. Βέβαια σήμερα υπάρχουν είδωλα, δεν είναι της παρούσης στιγμής για να φέρουμε πια τα είδωλα. Το χρηματιστήριο είναι είδωλο. Έτσι, παρεμβάζεται μου, είναι είδωλο το χρηματιστήριο. Στρέφει την προσοχή όλων σαν να είναι η θεότητα μπροστά και είναι θεότητα για αυτούς. Αυτή είναι ασεβής. Αυτή είναι ασεβής. Και το Κύριος γυμνός είναι πάνω στο σταυρό. Δεν φοράει ρούχα, είναι γυμνός και φτωχός. Η επιλογή του χριστιανού είναι να ακολουθεί τον Χριστό με οποιαδήποτε συνέπεια. Με οποιαδήποτε συνέπεια. Αλλά λέει κάτι φοβερό εδώ ο προφήτης Δαβίδ. Όλοι οι ασεβείς όλων των εποχών, όλοι οι αμαρτωλοί, όλοι οι ελληνοί, ούκ αναστήσονται εν κρίση. Δεν θα αναστηθούν να πάρουν μέρος στο χώρο των δικαίων κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Να το καταλάβουμε. Όλοι θα αναστηθούμε, αμαρτωλοί και δίκαιοι, αλλά εκεί που θα είναι οι δίκαιοι δεν θα είναι η αμαρτωλοί, η αμετανόητη. Γιατί ο Χριστός μας, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το είπε, αυτός που ακούει το κήρυγμά μου και το αρνείται, έχει ήδη κριθεί και έχει καταδικαστεί από τον εαυτό τον ίδιο με την άργηση που έχει κάνει. Εγώ λέει ήρθα, το ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκήρυξα, αποκάλυψα το θέλημα του Θεού, αλλά δεν με πίστευσα. Ο λόγος ο αιμός κρίνει τον μη πιστεύσαντα. Αυτό που δεν πιστεύει θα τον κρίνει ο λόγος μου. Γι' αυτό το λόγο, επειδή έχει ήδη καταδικαστεί, αυτός που φεύγει αμετανόητος δεν θα πορευθεί για να δικαστεί μαζί με τους δίκαιους. Οι δίκαιοι θα πληρωθούν. Αυτός ήδη έχει πληρωθεί από τον κόσμο αυτό και πάει εκεί για να πάρει την απολαβή, την τιμωρία δηλαδή, της αρνήσεώς του. Στο όχι που είπε στο θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν θα αναστηθούν. Μιλάει για Ανάσταση 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός μας. Ήρθε ο Χριστός και είπε καθαρά, θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου και θα κάνει δευτέρα παρουσία με τους Αγίους Αγγέλους και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, λέει εκεί πέρα, και λέει και τα λοιπά. Μην τα αναφέρουν. Μιλάει καθαρά ο Χριστός για την Ανάσταση. Με το Πνεύμα το Άγιο και Δαβίδ λέει, θα γίνει Ανάσταση, θα αναστηθούν και θα πάει το σώμα του κολλασμένου στην κόλαση, δεν θα δει καθόλου Θεού πρόσωπο ούτε και δικαίους, ενώ το δικαίου θα πάει κατευθείαν στον Παράδεισο,
στη Βασιλεία του Θεού που είναι και ο Παράδεισος. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλήμωνο να τύχαινα τέτοια στιγμή να γίνει η Ανάσταση και να δω το πρόσωπο του Κυρίου. Μα ο Κύριος είναι ο Παράδεισος. Ο Κύριος είναι ο Παράδεισος. Αφού δεν θα δουν Παράδεισο, πώς θα ανασταθούν και θα δουν το πρόσωπο του Κυρίου. Η αμαρτωλή εννοώ. Και μετανόητη. Αντίθετα, οι μετανοημένοι αμαρτωλοί πορεύονται να δουν το πρόσωπο του Κυρίου και να σταυρωθούν. Γιατί θα συμβεί αυτό, λέει ο Δαβίδ. Γιατί αυτοί θα αυτοκαταδικαστούν, γιατί έτσι το θέλουν βέβαια, γιατί γινώσκει ο Κύριος οδόν δικαίων. Γινώσκει. Κοιτάξτε, αγνοεί. Εδώ παρουσιάζει τον Θεό σαν να έχει άγνοια για τον δρόμο που βάδισαν οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Σαν να έχει άγνοια, αφού μόνο λέει ο Κύριος, γινώσκει ο Κύριος οδόν δικαίων. Γνωρίζει πολύ καλά το δρόμο το δικαίου. Να σας θυμίσω κάτι, τις 10 παρθένες. Εκεί οι μωρές που δεν έκαναν το θέλημα του Θεού, δεν έκαναν ελεημοσύνη, όταν χτύπησαν την πόρτα για να μπουν μέσα, εκεί που ήταν ο Χριστός, η Βασιλεία Του, πορεύεστε ούκιδα ημάς. Φύγετε, δεν σας γνωρίζω. Δεν τις γνώριζε άραγε. Αλίμονο να μην τις γνώριζε. Εδώ θέλει να δείξει ο Κύριος μας ότι απέχει από το κακό και αγνοεί ακόμα εντελώς τους κακούς. Αγνοεί. Δεν τους αγνοεί. Αλλά για μας ο ανθρώπους έτσι παρουσιάζεται ο κακός. Ουκίδα ημάς. Δεν σας γνωρίζω. Το λέει και κάπου αλλού ο Κύριος μας. Μα Κύριε, εμείς κάναμε θαύματα, μα εμείς Κύριε κάναμε, κήρυξαμε το όνομά Σου και δαιμόνια βγάλαμε. Και όμως λέει θα πει, δεν σας γνωρίζω. Γιατί δεν το πει αυτό, μα αφού κάνανε στο όνομά Του θαύματα. Μήπως και η Εκκλησία μας δεν κάνει θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού σήμερα. Από τίμια και εκλεκτά αναστήματα κληρικών και από κληρικούς που δεν φέρουν άξια το ράσο επάνω, δεν κάνει και από τους δύο παρατάξεις θαύματα, τις δύο κατηγορίες αυτές. Και όμως, η μια κατηγορία θα ακούσει, ούκι δά ημάς. Η άλλη, εισέρθε στη χαρά του Κυρίου Σου. Αγνοεί, ας το ξέρουμε, ας το καταλάβουμε καλά. Είναι φοβερό πράγμα να λέει η Γραφή, δεν σας γνωρίζω, ουκίδα ημάς. Ενώ ξέρει πολύ καλά ο Κύριος και τη μια κατηγορία και την άλλη κατηγορία. Δεν λέει ο Άγιος Νικόδημος, λέει εδώ πέρα, δεν μπορεί να λανθάσει και να κρυφθεί από το Θεό κανείς. Επειδή ο Θεός όμως ξέρει τις καλές στράτες και τα καλά κινήματα των δικαίων, γιατί ο δίκαιος βαδίζει στη στράτα του Θεού. Πάνω στη στράτα του, στον δρόμο του Θεού. Πώς λοιπόν, αφού είναι στον δρόμο του, στον νόμο του επάνω, να μην το γνωρίζει, είναι δυνατόν. Αντίθετα, άλλος δεν βαδίζει, αγνοεί το Θεό. Αγνοεί τον Θεό, ο Θεός σε αγνοεί. Και εδώ λέγει ο Άγιος Νικόδημος το εξής. Ξέρεις τι σημαίνει γινώσκει. Δεν σημαίνει απλώς γνωρίζει ο Θεός τους δικαίους, αλλά τους τιμά εξαιρετικά, τους αγαπά εξαιρετικά. Αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει απλώς γνωρίζει, αλλά τιμά και αγαπά εξαιρετικά τους δικαίους, τους ενάρετους ανθρώπους. Είναι φοβερό πράγμα, αδελφοί μου. Πολύ φοβερό. Να ξέρουμε ότι ο Θεός ζητάει να το γνωρίσουμε και εμείς να αρνούμεθα τη γνωριμία με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός θα μας αγνοήσει. Είναι μια φρικτή αλήθεια αυτή. Η πιο φρικτή από όλες τις αλήθειες. Φεύγουμε από τον κόσμο και αλίμονο να φύγουμε, αλίμονο να φύγουμε, αγνοώντας το θέλημα του Θεού.
είναι ό,τι χειρότερο στον κόσμο. Μια ευκαιρία μας δίνεται και εμείς δίνουμε κλωτσά στην ευκαιρία και αγκαλιάζουμε το σκοτάδι και το θάνατο από την παρούσα ζωή. Και ο Μωυσής γράφει: «Έχνω ο Θεός τους όντας αυτού και τους Αγίους. Γνωρίζει καλά ο Θεός και τιμάει ο Θεός αυτούς που είναι δικοί του και είναι Άγιοι». Ακόμη ο Κύριος είπε: «Μα εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι η οδός. Και αφού βαδίζεις σε μένα επάνω, εγώ ξέρω ποιος είσαι, σε ξέρω πολύ καλά. Είσαι δικός μου πέρα για πέρα. Γι' αυτό ξέρει όλους όσους περπατάνε στον δρόμο του ο Κύριος». Κάπου στην Αγία Γραφή, όλοι το έχουμε διαβάσει, το έχουμε γνωστό. Όταν ο Αδάμ έκανε την παράβασή του, το θέλημα του Θεού δηλαδή που του είπε: «Κάνε υπακοή σε αυτό που σου λέω εγώ, γιατί η υπακοή είναι ο παράδεισος. Μονιμοποίησε τον παράδεισο που βρίσκεσαι». Γιατί ήταν στον παράδεισο ο Αδάμ? Εάν έκανε υπακοή, θα έπαιρνε τη μονιμότητα. Όμως ο Αδάμ δεν έκανε υπακοή. Και έρχεται η Γραφή και λέει: «Τότε», λέει, «ήρθε ο Θεός και του λέει: Πού είσαι Αδάμ, 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 πού είσαι?» Άρα για να μην ήξερε ο Θεός που ήταν ο Αδάμ. Ήξερε και παραήξερε, αλλή μονό μας. Να πούμε ότι η Γραφή το λέει αυτό γιατί είχε άγνοια ο Θεός? Όχι, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι αγνοεί τον κακό δρόμο, αγνοεί τον άνθρωπο που βρίσκει τον κακό. Εκεί καλούσε ο Θεός τον Αδάμ να ξυπνήσει και να επιστρέψει στον δρόμο που είχε αφήσει. Δεν είχε άγνοια ο Θεός. Το κακό το αγνοεί. Το κακό Αδάμ αγνοούσε ο Θεός. Το καλό Αδάμ δεν τον αγνοούσε. Και στον Άβελ που σκότωσε τον αδελφό του. Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Ακούστηκε η φωνή και του είπε του Κάιν: «Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου?» Στα μάτια του Θεού μπροστά σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Και έρθει στο φωνιά και του λέει: «Πού είναι ο αδελφός σου?» Μήκε δεν ήξερε ο Θεός ότι έχει σκοτώσει τον Άβελ? Αλλά κοιτάξτε πως δεν τον θέλει τον άνθρωπο που είναι μακριά από αυτόν. Πως τον αγνοεί? Λέει: «Πού είναι ο αδελφός σου? Εγώ ξέρω τον αδελφό σου, αλλά δεν ξέρω σένα τι κάνεις. Πού βρίσκεσαι?» Δηλαδή δεν θέλω να ξέρω που είσαι εσύ, γιατί είσαι κακός. Γι' αυτό λέει η Αποκάλυψη μέσα: Μετό σε βγάζω σένα που δεν ακούς το θέλημά μου. Με ανθρώπινα μέτρα. Μετό σε βγάζω. Δεν σε πάω κάτω, που λέμε εμείς οι άνθρωποι. Σε επισκόπους κατηγορεί ο Ιωάννης. Εγώ μιλάμε γενικά για όλους. Για όλους. Λέει: «Άμα δεν είσαι θερμός, ούτε χλιαρός και είσαι στη μέση κατάσταση, θα σε εμέσω, θα σε κάνω μετό». Το λέει για όλους. Λοιπόν, η Γραφή γράφει για όλους. Ναι, για όλους. Και προσθέτει, για να το προσέξουμε και αυτό, και τελειώνει ο Ψαλμός λέγοντας τα εξής: «Οδός ασεβών απολύτε». Οδός ασεβών απολύτε. Ο δρόμος που βαδίζουν οι άνθρωποι, οι αμαρτωλοί όλων των κατηγοριών και των ασεβών, θα εξαφανιστεί. Τι έχει να πει αυτό? Δεν θα εξαφανιστεί ο κακός, όχι, θα οδηγηθεί στην τιμωρία από τον εαυτό του τον ίδιο. Ο Θεός δεν είναι κακός. Ο Θεός αγαπάει. Ο Θεός δεν είναι καθόλου κακός. Ο Θεός, η κακία του ανθρώπου οδηγεί στο χωρισμό από τον Θεό τον άνθρωπο. Τον βγάζει από τη στράτα του Θεού, το βάζει στράτα του διαβόλου, που σημαίνει αφανισμός.
Ο Θεός ένα πράγμα θέλει, να αφανιστεί το κακό, όχι ο κακός άνθρωπος. Και αυτό λέει ο δρόμος των αμαρτωλών ανθρώπων, δηλαδή η αμαρτία και το κακό, αυτός είναι ο δρόμος, απολύτερ οδηγείται τελικά, τελικά, στη Δευτέρα Παρουσία, στην καταστροφή. Κάπου αλλού λέει ο Δαβίδ, λέει, πέρασα και είδα αυτόν τον ασεβή, τον υπερόπτη, που λέει εγώ είμαι, που αδικεί με στον κόσμο, κάνει τα μεγαλύτερα τα τερατουργήματα και υψώνει το αναστημά του και λέει εγώ είμαι, λένε αυτοί που βαπτίζουν τους μεγάλους και τρανούς της γης, ο πλανητάρχης, ο μέγας, ο τρανός. Γι' αυτόν λέει ο Δαβίδ. Τι λέει, τον αμετανόητο βέβαια, τον αμετανόητο και κάθε όμοιο τέτοιο. Τον είδα, απ' την κακία του μεγάλη και τα δικήματά του και τους φόνους του και τα εγκλήματα, να υψώνεται, να υπερηφανεύεται, είναι σαν την κέντρο του λιβάνου, σαν το δέντρο το ψηλό που στέκει όρθιο καμαρωτό. Κάποια άλλη όμως ώρα της ημέρας ξαναπέρασαν και δεν βρήκαν ούτε και το τόπο που υπήρχε αυτός ο αμετανόητος αμαρτωλός. Ούτε και το τόπο. Απλά σημαίνει αυτό, ότι η κακία και η αμαρτία πορεύεται στον αφανισμό. Αυτή είναι η μοίρα της, από τη λέξη αυτή. Γιατί άλλωστε ο Χριστός γιατί σταυρώθηκε. Δεν νίκησε το κακό. Αφού νίκησε όμως αυτό το κακό, μας δίνει τη δύναμη δια του σταυρού να είμαστε και εμείς νικητές του κακού. Έχουμε τεράστια δύναμη στα χέρια. Θυμάμαι αυτό το έχω πει κι άλλες φορές. Είχε πέσει το Τσερνομπίλ. Ένας παπάς στη Βιθλέμ που είχε έρθει, έξι μωρά παιδιά από αέρα μέχρι έξι παιδιά είχε. Και το ρώτησα εγώ και κι άλλη πέρα. Πάτε τώρα που όλα τα έχει το Τσερνομπίλ διητηριάσει, τι φρουτόκρεμα δίνει στα παιδιά. Μου λέει, πάω και αγοράζω αυτά τα διητηριασμένα που λέτε εσείς. Κάνω το σημείο του σταυρού απάνω και τα δίνω στα παιδιά. Η Εκκλησία μας δεν λέει αυτό. Υποχωρησάντος από τη σημείωση του σημείου του τιμίου στο σταυρού, πάσε ενάντια δυνάμεις. Λέει, με το σημείο του τιμίου σταυρού, όλες οι ενάντιες δυνάμεις, οι κακές του πονηρού, νικόνται και φεύγουν. Έχουμε τεράστια δύναμη στα χέρια μας, αλλά πρέπει αυτό να είναι συνείδησή μας. Και είναι όταν νύχτα και ημέρα μελετάμε τον Λόγο του Θεού και να πείσω. Γιατί άραγε, διαβάσαμε, να παριστάνει ο Δαβίδ αυτόν που μελετάει μέρα και νύχτα τον Λόγο του Θεού, τον παριστάνει με μια όμορφη εικόνα. Λέει, να ένα δέντρο που είναι φυτεμένο στην όχθη του ποταμού, έστω παριστάνει, που έχει τις ρίζες του και ρουφάει το νερό και παίρνει και τροφές μαζί από το νερό από μέσα, έχει λέει ολοπράσινα λέει τα φύλλα, δεν πάει ποτέ να είναι πράσινα τα φύλλα του και κάτω από τα φύλλα η καρπή. Γεμάτο το δέντρο καρπούς. Αυτός είναι ο άνθρωπος που μελετάει τον νόμο του Θεού. Γιατί έχει τις ρίζες κομμένες στο νερό του ποταμού. Και το ποτάμι ποιο είναι? Του Κυρίου ο νόμος. Τι είπε ο Κύριος, του Μωάς της Σαμαρίτητα, τι είπε? Πας ο πίνων εκ του είδατος του. Ζήτησε τη Σαμαρίτητα νερό να πει. Και λέει, κάτσε, μη μου ζητάς λέει νερό, εσύ που είσαι Σαμαρίτης. Και λέει, άκουσε να σου πω, αν ήξερες ποιος σου μιλάει τώρα, θα του ζητούσες εσύ νεράκι να πεις. Και το νεράκι που θα σου δώσω εγώ τη σήμερα,
θα σε κάνει να μην διψάς ποτέ. Και πρόσθεσε ότι εκείνος που πήγε από το νερό το δικό μου, ποταμή ρεύσουσι επ' της κοιλίας αυτού. Δηλαδή ποτάμια νερό θα πηγάσουν μέσα από την κοιλιά του. Θα το αναλύσουμε και να το πούμε πιο απλά. Το Άγιο Ευαγγέλιο, το Άγιο Ευαγγέλιο της Εκκλησίας μας, είναι το ποτάμι εκείνο που είπε ο Κύριος. Εκείνος που μελετάει, είναι φυτεμένος οι ρίζες του ανθρώπου που μελετάει τον νόμο του Θεού σε αυτό το ποτάμι του Ευαγγελίου, της Αγίας Γραφής. Και απομυζάει από εκεί μέσα και γεμίζει ολόκληρος από το νερό εκείνο που ποτίζεται και κάνει καρπούς και κάνει φύλλωμα πράσινο. Και είναι ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Χριστού, ο άνθρωπος του Θεού πέρα για πέρα. Πώς να μιλάμε και να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί όταν δεν μελετάμε τις γραφές? Αυτό είναι αδύνατο να είναι χριστιανός. Ο Κύριος είπε, μελετά τα γραφάς, ότι αυτές είναι μαρτυρούσε περί εμού. Να τις μελετάμε και αυτές μιλάνε καθαρά και ξάστερα για το πρόσωπο του Χριστού. Και παίρνουμε την αγιοσύνη του και γινόμαστε κι εμείς όπως και ο Κύριος, μακάρι. Μακάρι ως αλήθεια. Από εκεί πέρα αρχίζει και γίνεται μακάριος. Και λες, εκεί δεν θα πάω, εκεί δεν θα πάω, εκεί δεν θα πάω. Διαφορετικά, παντού πας και είσαι μέσα σε όλα και δεν είσαι μόνο χριστιανός. Επομένως, τελειώνω και αφήνω και εσάς τα πείτε δύο κουβεντούλες. Με εκείνο που είπε ο Δαβίδ. Μακάριος αλλήλου. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που δεν βαδίζει στον δρόμο των ασεβών, που δεν πορεύεται εκεί που είναι η αμαρτωλή και που δεν στέκεται εκεί που είναι η λυμή. Όλοι αυτοί είναι κατηγορίες ανθρώπων αρνητών του Θεού που δεν γνωρίζουν το Θεό και που αγνοούν τον Θεό. Αλλά ευτυχισμένος είναι εκείνος που μελετάει μέρα και νύχτα τον λόγο του Κυρίου. Έχουμε χρέος, έχουμε τώρα Ιωσήφ και αυτή την ευθύνη. Αυτό λέει στον ψαλμό εκείνο. Άνοιξε τις γραφές, μελέτα τις γραφές. Γιατί διαφορετικά στρατιώτης χωρίς όπλο στον πόλεμο δεν θα μπορείς να σταθείς. Θα σε πάει ο εχθρός. Να πω κάτι. Τελείωσε, πέστε. Και ο Δαβίδ μελετάει νύχτα μέρα τη γραφή, τον νόμο του Θεού, αλλά και να το πράττουμε όμως. Όχι μόνο να το διαβάσουμε τώρα, γιατί λέει, δώσε στο φτωχό, πήγαινε στο νοσοκομείο, πήγαινε εκεί. Πρέπει και απάνω στην πράξη να τα πράττουμε κι αυτά. Μάλιστα. Δεν μόνο να το διαβάσουμε. Μάλιστα. Να συμπληρώσω, να πάτε στο καλό. Να πάτε στο καλό, να συμπληρώσω. Συμπληρώσε αυτό. Όταν ξεκίνησε, μάλλον είχε συνειδητοποιήσει άλλο στο διάβασμα τη ομιλία, σωστά το είπατε, πολύ σωστά. Είπα, φεύγει από εκείνους, αλλά πίσω να καθώ. Κάνε το καλό. Άλλος άνθρωπος. Τι κάνει, είπες κάτι. Μάλιστα, ας πω και εγώ δύο λόγια. Στο σημερινό θέμα βλέπω ότι η χειρότερη κατάσταση στον άνθρωπο, στο πλάσμα του Θεού, είναι αν μπορεί, που μάλλον από ό,τι βλέπουμε, ακούμε, μπορεί και συνδυάσει να μελετάει το νόμο του Θεού και να πηγαίνει και στους χώρους του ασεβείς και να είναι ένας άνθρωπος διχασμένος. Εκεί, Κώστα μου, πάνω, τι συμβαίνει? Θέλω μία απάντηση. Ερώτημα κάνεις. Ναι. Όταν λέμε, όταν λες πηγαίνει, έχει συναστροφές στενές. Ναι, πάει και από εκεί και να με διαβάζει και το Λόγο του Θεού και τα θέλει και τα δύο. Είναι φίλος και με τους δύο. Με και με τον Θεό και με την ασέβεια. Και το σκυλί, κοντάτε και την πίτα ολόκληρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θέλει να ακούσει από την κοινωνία ότι είναι εντάξει άνθρωπος. Και αλίμονα να μας πούνε άνθρωποι είμαστε. Γιατί εντάξει. Το αυτό. Γιατί στη σημερινή κοινωνία ακούγεται, λέει, πιάσε το διάβολο από τα κέρατα ή άσε το Θεό και κάνει παιδί μου αυτό, βγες έξω, τον έρωτα, μη περιμένεις να έχεις εγκράτεια, θα μου πάρεις τίποτα, πήγαινε έξω,
Δηλαδή και δίνουν στα παιδιά ερεθίσματα. Και από την άλλη πήγαινε και την Κυριακή στην Εκκλησία. Εκεί είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και ναι, αυτό είναι το κόλπο του διαβόλου. Ναι. Αυτό είναι τέρασμα του πονηρού. Τέρα για τέρα. Το είπα αυτό έτσι. Μα δεν είναι ξεκάθαρο. Για να πούμε χτυπηθεί για αυτό το σημείο. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν θα πα εκεί, εκεί και εκεί. Τα αναφέραμε εδώ, ξαναπούμε. Αλλά να κάνει αυτό. Να με ρωτά πέρα για το λόγο του Θεού. Μπορώ να πάω σε ασκευή μέσα και να πιάσω να πω δύο λόγια τον νόμο του Θεού, να κηρύξω τον νόμο του Θεού μέσα. Αν δεν ακούσω, θα φύγω. Αλλά μπορώ να το κάνω. Μπορώ να παρακινήσω κανένα. Αν έχεις την ευκαιρία και έχεις τη δύναμη και αυτή. Ναι, αυτό. Χάρη του Θεού. Ναι, χάρη. Είναι χάρη. Ναι. Γιατί μου θυμίζεις τώρα έναν ασκητή που έβγαινε από την έρημο με την υπόδειξη του Θεού και του λέει τράβασε αυτό το λίγο ανοχής μέσα και εκεί μέσα είναι μία γυναίκα που ήταν Αγία και το σπίτι που είχε το διέθετε στους μοναχούς μοναχές για να εξυγουράσουν κατά μέσα στον κόσμο. Και πήγε ο διάβασης εκεί πέρα, μπήκε μέσα, βέβαια αν είμαστε εμείς το βλέπαμε θα λέγαμε το παλιό καιρό, το εκείνο θα λέγαμε. Είμαστε τόσο εδώ. Και μπήκε μέσα και την έβγαλε τη γυναίκα από μέσα από εκεί και τους έπιασε το βράδυ, νυχτώσανε κάπου, λέει κάτσε εδώ εσύ, να πάω εγώ πίσω να κάνω λίγο προσευχή. Και ο Σούτη γυρίσει και πεθάνει πια. Λέει, πες μου Κύριε τώρα αυτή και λέει που πει. Και βλέπει τη στιγμή εκεί να άγγελο να παίρνει την ψυχή της γυναίκα να μην στον ουρανό. Γιατί, του έκανε υπακοή και βγήκε έξω και τον ακολούθησε. Η υπακοή είναι σωτηρία σαν τώρα. Και εδώ αυτό λέει ο Κύριος. Μελετάτε κάτι υπακοή και μελετάτε. Για να σωθείτε. Άλλο αδελφό, κάτι. Επειδή είπε στη λέξη μελετάτε, θυμήθηκα κάτι και θέλω να το πω. Πριν 10 χρόνια περίπου, ερχόμουν από το Δυσσίο με το χωροπιώτικο και στην πέμπτη έκτη στάση περίπου. Ποιο χωροπιώτικο. Ποιο χωροπιώτικο. Το χωροπιώτικο. Το ναι, από τη συμπληρωμία. Λοιπόν, και πήγε μία κοπέλα, 35 χρόνων περίπου. Έκατσε στο λογικό εκεί στην πλάτη, είχε μία τσάντα, έκανε κάτι κινήσεις και όλοι κάναμε το χέρι έτσι για να βάλουμε, κάτι. Και είδε την κίνηση η κοπέλα αυτή και λέει παρακαλώ, δεν ήρθα για να μου δώσετε χρήματα, κάτι άλλο. Λέει, σας μιλάει μία πόρνη. Το επάγγελμα που έψαξε και έκανε πολύ αγώ για να ξεφύγει από το χώρο αυτό και δεν μπορούσε. Αλλά σκύβει, ανοίγει την τσάπα και βγάζει την Καινή Διαθήκη. Όταν μου έπεσε στα χέρια αυτό το βιβλίο, με έσωσε γιατί μιλάει για μένα, ναι. Και εγώ η πόρνη σας λέγω τούτο. Να μελετάτε το Λόγο του Θεού και θα είσαστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι όπως είναι η πόρνη που σας μιλάει. Εγώ είχα συγκινηθεί με αυτά τα λόγια που είπε η κοπέλα αυτή. Δηλαδή έκανε μία ομολογία. Τίποτα άλλο. Είπε αυτά τα λόγια μόνο. Μα όλες οι πόρνες σωθήκανε. Μέσα ο Λόγος του Θεού τι λέει, όλες οι πόρνες συγχωρεθήκανε όλες. Το θέμα μας είναι μελέτα, ναι. Μέρα και νύχτα. Και αναφέραμε αυτό, μην το ξεχνάμε. Και όταν λέει κοιμάσαι, στο Μωυσή είπε ο Θεός. Και όταν ξύπνας, και όταν κάθεσαι, και όταν προχωράς στον δρόμο και περπατάς, να έχεις γραμμένο στο χέρι σου, να το βλέπεις καλά, τον νόμο. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από όλα όσα διαβάσαμε, από το πρώτο ψαλμό. Διαφορετικά χωρίς μελέτη νόμου Θεού και ευχαριστώ πάρα πολύ που όλοι σας εδώ πέρα που ήρθατε και πήρατε μέρος σε αυτό το ωραίο τραπέζι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραπέζι και εργαστείτε κι εσείς αφού σας δόθηκε ευκαιρία και ήρθατε να μας φέρετε και κανένα ακόμα από μέσα για να μεγαλώσει του Κυρίου το έργο. Γιατί είπαμε και στην ομιλία εδώ που κάναμε
την πήρα από εδώ, τον ελληνικό δεν είναι δική μου. Ο Θεός αγνοεί εκείνους που τον αγνοούν. Τους αγνοεί, δεν τους ξέρει. Δεν είναι θέμα να μας αγνοεί ο Θεός, αλλά είναι ο νόμος. Αν μας αγνοεί, είμαστε όλα σαν από τώρα. Το θέμα είναι να το γνωρίζουν και δεν μας γνωρίζει ο Θεός. Στη σημερινή κοινωνία που ο Θεός θα μας συγχωρέσει, είναι αυτή που είπε ο κ. Μιχάλης, δηλαδή η μόνη κοινωνία, είναι μια κοινωνία τόσο σάπια, είναι που δεν μπορείς να βρεις, να απέχεις για να δεις το κατάλληλο μέρος. Γιατί μέσα σε αυτή την κοινωνία, οικογενειάρχη είμαστε, από το επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, αγωνιζόμαστε για την ζωή με τον αγώνα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις εύκολα για τους μοναχούς, για τους ερημίτες. Είναι αυτά που είπε, τα λέει ο Δαβίδ, να καθίσει, να μελετά μέρα, νύχτα, όλα αυτά. Ο ένας όμως που έχει, σαν το Πολύτεχνο, πίσω μας. Έπρεπε να σας απαντήσει τώρα. Έφυγε. Όχι, εσύ θα απαντήσεις. Τι εννοείς πάνω σε αυτό που θέλεις. Δεν ακούω κι αυτό. Κάτσε, γιατί εγώ δεν πήρα την εικόνα που έπρεπε από αυτά που είπες. Εγώ πέρα, σαν έσταση. Δεν έπρεπε. Ωραία έσταση. Ωραία. Έσταση που... Για μην τα βρίσκουμε όλα. Είναι ασύγμα. Μέσα η ζωή δεν είναι ρόδινα όλα. Αν το θέτεις σαν αγώνα σε μια κοινωνία βρώμικη, το δέχομαι. Γιατί αυτή είναι η θέση του χριστιανού. Να αγωνιστεί σε κοινωνία μέσα. Α, διαφορετικά, σαν να μου λες ότι ο Χριστός που ζητάει να κάνουμε τα πράγματα, μας ζητάει άδεια τα πράγματα και άρα είναι Θεός που ζητάει να μας βασανίσει περισσότερο και όχι να μας βοηθήσει. Όχι. Γιατί ο ίδιος ο Ρέστος, είπατε εσείς μακάριος ανήρου, όπως λέει, ο ίδιος ο Κύριος όταν ήρθε είπε μακάρι, 10 μακαρισμούς, ανέφερε ότι μακάρι η ελεήμος, μακάρι πράγης, μακάρι καθαρτή καρδία, μακάρι όλοι, όλα αυτά είναι να πούμε ότι πράγματι είναι δυνατά να γίνουν. Είναι δυνατά να γίνουν. Αλλά μέσα σε αυτή τη σάπια κοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλο χώρος, είναι κότσια. Είναι δυνατά να γίνουν. Είναι δυνατά. Εγώ θα πω κάτι. Πολύ απλό για να καταπίσουμε. Πάμε και ομολογούμε. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ξεχωρίζει η Εκκλησία σου στη λέξη Αγία τους πιστούς που εκκλησιάζονται και λένε πιστεύω την ώρα εκείνη από εκείνους που στον ουρανό την Άγια. Κάθε άλλο. Όταν λέει Αγία εννοεί και τους ζώντας στη γη. Η Εκκλησία μας έχει Αγίους στη γη και με αυτούς Αγίους εργάζεται σε όποιες κοινωνίες και αδέρφια ζούμε. Αν δεν υπήρχαν Αγίες θα λέγανε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό. Οι Άγιοι αυτοί των Αγίων που έχουν φύγει. Αλλά εδώ μιλάμε δεν για Αγίους Αγίους που έχουν φύγει. Δεν είναι, όταν λέμε διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, είναι για τους ζώντες Άγιοι Πατέρες. Είναι αυτούς που έχουν θεσπίσει τα πάντα στην Εκκλησία μέσα. Εγώ συγγνώμη, εγώ έχω ρωτήσει. Όχι, εσείς σπουδαστός είστε. Πάτε λοιπόν που εμείς σου λαλείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου και ελεγχίζω το τιμά σου, ως εν ουρανό και πληθείς, τον άρχο λοιπόν τον επιούσιο, δώσ' τη γη σήμερα, κι άλλα εξημήν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφρία με τους οφειλέτες ημών, και μη σε ελέγχεις ημάς του πειρασμού,
αλλά είσαι η μάσα από τον πονηρό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Πάση δράμου και κοιτάει, δώσε μας εδώ. Λοιπόν, μετά κατεμένα αντιρρυθμία, όμως, ότι μόνο ο Κύριος μας αγνοεί τους αμαρτωλούς. Ναι, αυτός που το αγνοείς. Δεν ξέρετε. Όχι, δεν είναι παιδιά να πούμε και έτσι, άμα όμως πει ότι δεν πιστεύω στον Θεό, το ξεχώρισα. Αλλά εντάξει. Για το χρέος. Όχι κοντά στη λάμπα, κύριε Μιχάλη.